Ήταν, είναι και θα είναι, αυτό λέει προς Εβραίους επιστολή, ότι ο Χριστός και χθες και σήμερα, αλλά και εις τους αιώνες, ο Αυτός, ο ίδιος. Και μάλιστα άφησε παρακαταθήκη και στην Εκκλησία του, την οποία γνωρίζουμε ότι ιδρύθη μετά τους Αποστόλους, την ημέρα της Πεντηκοστής, άφησε παρακαταθήκη ότι εγώ θα είμαι πάντοτε μαζί σας έως της συντελείας του αιώνος, των αιώνων. Αυτό τι σημαίνει, ότι και με σκάρ της καιρής και ίσως στα τελευταία χρόνια που διανύουμε, ο Χριστός, παρόλο ότι επλεώνασε η αμαρτία για μας τους ανθρώπους, υπερεπερίσευσε η χάρης. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι τόση μεγάλη η χάρη, είναι και η ευλογία του Θεού προς εμάς, και γι' αυτό το λόγο και με σκάρ της καιρής και χρόνης η Εκκλησία μας παρουσιάζει Αγίους, νέους Αγίους, τους οποίους στον 20ο αιώνα ζήσαμε πολύ εξιμών και είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά. Μια τέτοια λοιπόν μεγάλη Αγία Μορφή η Εκκλησία μας εόρτασε την Τετάρτη που μας πέρασε, 12 του μηνός Ιουλίου, ημέρα κοιμήσεως του Οσίου Παϊσίου, 12 Ιουλίου του 1994. Και είναι, θα λέγαμε, από τους πολύ λίγους Αγίους που σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ανέδειξε η Εκκλησία μας, και όχι μόνο ανέδειξε, αλλά και κατάταξε στο Αγιολόγιο της, έτσι ώστε σήμερα να βρίσκεται στις εναγιογραφικής δελτίης, όπως λέγεται επισήμως, να καταγράφεται ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος που όλοι γνωρίζετε, και έπεται και συνέχεια. Και δεν είναι ένας ή δύο οι Άγιοι του 20ου αιώνος, είναι και πολλοί άλλοι που ίσως τους έχετε ακούσει, αλλά μπορεί και να μην τους γνωρίζετε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι, όπως είπα πριν, είναι τέτοια μεγάλη η ευλογία του Θεού προς εμάς, διότι δεν θα μας αφήσει, λέει, μόνους, έτσι δεν είπε στους μαθητές. Θα είμαι κοντά σας έως τη συντελεία των αιώνων. Και γι' αυτό τον λόγο στέλνει Αγίους. Τι είναι οι Άγιοι? Άνθρωποι σαν εμάς. Γεννήθηκε στα θάλασσα της Καπαδοκίας ο Άγιος Παΐσιος. 25 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Άννης, το 1924. Βαπτίστηκε σχετικά σύντομα, όχι όπως τώρα μερικοί βαπτίζουν τα παιδιά ενός και δύο έτους και δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην πολυτήθρα και δεν μπορούν να κοινωνήσουν, βλέπετε τι κάνουν, δεν γνωρίζουν. Εν αληθές λοιπόν, Άγιος Παΐσιος βαπτίστηκε κοντά δύο μηνών. Με το που βαπτίστηκε έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών το 1924 και πρόσφυγας και αυτός με τους γονείς του και τα υπόλοιπα αδέρφια του Μικρασιάτης, ήρθε στον Πειραιά. Εσυνεχεία βρέθηκε Κέρκυρα, σε ένα χωριό της Οικουμενίτσας, και τέλος στην Κόνιτσα της Υπήρου. Εκεί είναι και η πατρική του εστία. Ίσως τα έχετε διαβάσει, ίσως και τα έχετε δει και στην τηλεόραση. Αλλά κάνουμε μια σύντομη, έτσι θα λέγαμε, ιστορική αναδρομή της βιογραφίας του. Από πολύ μικρός ο Άγιος, καταρχήν είχε νονό τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, που αγίασε, επόμενος κι αυτός κατά τη μικρασιατική καταστροφή, εγκυμήθηκε, εορτάζεται στην Κέρκυρα, βρίσκεται στις 10 του μηνός Νοεμβρίου, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Αυτός ήταν ο νονός του Αγίου Παϊσίου. Βλέπετε λοιπόν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εκκλησίας μικρός το χάρισμα είχε ο Άγιος και από πολύ μικρά ηλικία επέδειξε αυτόν τον ζήλο, αυτή την αγάπη, αυτή την αφοσίωση για τον Άγιο Θεό και τους Αγίους. Τα παιχνίδια που ήταν οι βίοι Αγίων, με αυτά πρωτοασχολήθηκε και με αυτά στο τέλος κατέληξε και αγίασε. Να λοιπόν, άνθρωπος κι αυτός, σαν και εμάς. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου και πολύ ευλογημένο και τυχερό, διότι από το 1987 που ξεκίνησα να επισκέπτομαι το Άγιον Όρος,
παρηγητεύες και αρκετές φορές για την ευλογία να πάρω την ευχή του. Και σήμερα πάλι μεγάλη ευλογία, διότι οι γυναίκες δεν μπορούν να εισέλθουν στο Άγιο Λόγος, λόγω του Αβάτου, το γνωρίζετε. Εν τούτης όμως η πρόνοια του Αγίου Θεού συνετέλεσε στο να βρίσκεται ο τάφος του στη Θεσσαλονίκη, στη Σιωτή, στο προσκύμα του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, έτσι ώστε είδατε στην τηλεόραση, φαντάζομαι, τις ημέρες, την Λαοθάλασσα, από όλη την Οικουμένη, όχι από τον ελλαδικό χώρο και μόνο, είναι λαοφιλής και γνωστός της Πάση, ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι λοιπόν έχετε και εσείς τώρα, οι υπόλοιποι, οι γυναίκες κυρίως, που δεν θα μπορούσαν, αν είχε κοιμηθεί και είχε ταφιαστεί στο Άγιο Λόρος, δεν θα μπορούσατε να πάτε να προσκυνήσετε. Τώρα όμως έχετε και εσείς την δυνατότητα, αλλά και την εξαιρετική ευλογία να πάτε ως τη Σουρωτή. Εμείς αρκετές φορές η ενορία μας έχει πραγματοποιήσει αυτό το προσκύνημα και εκεί σε έναν απλό και απέδεικτο τάφο βρίσκεται το Άγιο Σκύνομα του Αγίου, γιατί και εν ζωή απλός ήταν ο Άγιος και απέδεικτος, αλλά αξιώθηκε με το χάρισμα το διορατικό. Σε έβλεπε και ήξερε ποιος είσαι. Σε κοίταζε και ήξερε τι σκέφτεσαι. Και έδινε εντολές, παύλα, ευλογίες, ακόμη και για το μέλλον. Πέρασαν αρκετά χρόνια, όπως είπαμε πριν, τι είπαμε, ότι σε πολύ σχετικά σύντομο χρονικά διάστημα ανεκήρυχθη Άγιος, διότι είναι τόσες πολλές οι μαρτυρίες των πιστών, των λαϊκών μελών και κληρικών της Εκκλησίας μας, αλλά πολύ δε μεγαλύτερα είναι η παρουσία του Αγίου στη ζωή όλων μας. Αυτά όλα συνετέλεσαν ώστε 21 χρόνια μετά την κοίμησή του, τον Ιανουάριο του 2015, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως είπαμε πριν, ανεκηρύχθη επισήμως ως Άγιος και η Κρήτη του εορτάζεται στις 12 του μηνός Ιουλίου, η μέρα της κοιμήσεώς του. Εμείς σήμερα, όπως είπαμε και την περασμένη Κυριακή, έχουμε την ιδιαίτερα χαρά και ευλογία στο ναό μας να φιλοξενούμε ένα σωματείο ραδιοερασιτεχνών ασυρματιστών, διότι πρέπει να πούμε και αυτό που ίσως δεν το ξέρετε. Κατά την στρατιωτική του θητεία, ο Άγιος Παΐσιος ήταν ασυρματιστής για τις 5,5 περίπου πλέον χρόνια και κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου εδώ στην Ελλάδα ήταν ασυρματιστής στο στρατό. Και όπως τότε έστερνε ως λαϊκός στρατιώτης του στρατού τα συνθήματα και τα μηνύματα, έτσι και αργότερα που βρέθηκε στην Ιερά Μονή, στο Μύρου, στο Όρος Σινά και τέλος κατέληξε στο Άγιον Όρος, σε αυτό το πολύ ταπεινό και φτωχικό κελάκι στην Παναγούδα κοντά στις Καριές, που ήταν το κελάκι και είναι ακόμη, υπάρχει αδελφό της. Έτσι λοιπόν, συνεχεία, ο Άγιος Παΐσιος έστελνε πλέον τα όσα ασυρματιστής του Χριστού, έστελνε τα μηνύματα και τα αιτήματα όλων ημών, τα δικά μας. Αυτό λοιπόν εξακολουθεί να κάνει και με αυτόν τον τρόπο και εμείς τιμάμε την Αγία Μνήμη του. Κυρίως ηξιώθη, όπως είπαμε, αυτό το χαρισμά του, διότι τον βοήθησε η απλότης και η ταπείνωσης. Δεν είναι ο θεολόγος, δεν είναι ο καθηγητής, δεν ήταν δημόσιο κήρυξη, δεν ήταν μουσικολογιότατος, δεν είχε, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά και δεν είχε ίσως και προσόντα που, αν τα ακούμε σήμερα, γι' αυτό τον λόγο και μόνο θαυμάζουμε κάποιον και τον εμπνεύουμε και τον παρουσιάζουμε και τον προβάλλουμε. Τίποτα από όλα αυτά δεν είχε. Είχε όμως ένα πηγαίο χιούμορ, έναν αυθορμητισμό που εντυπωσίαζε τον άλλο. Μία απλότητα και η άκρα ταπείνωσης. Αυτό, αυτά μάλλον, τα προσόντα που πρέπει να κοσμούν όλους μας. Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε πριν, έχουμε κοντά μας αυτό το σωματείο, το οποίο σωματείο και επισήμως ανεκήρυξε τον Άγιο Παΐσιο ως προστάτη. Ξέρετε ότι κάθε, θα λέγαμε, επάγγελμα εντός αγγλικών
έχουν το δικό τους προστάτη Άγιο. Αυτοί λοιπόν οι εντός αγωγικών ερασιτέχνες ασυρματιστές επέλεξαν τον Άγιο Παΐσιο ως προστάτη. Για αυτόν τον λόγο σήμερα έχουμε και αυτή την μικρά εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε που επέλεξαν τον λαό μας, μαζί τους το πατήρ Εφραίμ από την ιστορική μονή της Κορώνης, την Καρδίτσα, είναι, ξέρετε, Μητρόπολη Θεσσαλιώτος και Παλαιοφερσάλλου. Έχουμε πάει επαλληλημένως εκεί προς κινήματα, όταν πηγαίναμε με τέωρα, έχουμε περάσει και από τη μονή. Ο Άγιος Σεραφείμ, ο Επίσκοπος Παναρίου. Επέλεξαν λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο Φαμπρί και σήμερα επέλεξαν και τον λαό μας για αυτή την ωραία πανηγυρική και προς τιμήν του Αγίου εορταστική εκδήλωση που θα έχει και συνέχεια, όπως είπαμε πριν, στο πνευματικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε για την ωραία εικόνα, την αγιογραφία που προσκυνήσατε μπαίνοντας μπροστά, αλλά είναι μέσα σε προθήκη, διότι πρέπει να φτιάξουμε κορνίζα για να μην την χαλάσουμε με αυτά που ήθιστε οι κυρίες να φορούν στα χείλη τους. Για αυτόν τον λόγο είναι, θα λέγαμε, κάπως και καλυμμένοι. Όπως επίσης ευχαριστούμε και για την άλλη την ωραία γεωγραφία που προσωρινά τοποθετήσαμε εκεί στην εικόνα, τον Άγιο Παΐσιο Ρώσωπο, η θέση που είναι ψηλά μαζί με τις άλλες αγιογραφίες που σύν τον χρόνο σιγά σιγά γίνονται, θα πάρει και αυτή τη θέση της. Και θέλω να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που είχατε τη διάθεση, την καλοσύνη και τον χρόνο που διαθέσατε να παραμείνετε και να ακούσετε αυτά που ακούσατε από την αναξιότητά μου, αλλά κυρίως και αυτά τα οποία έχετε να δείτε όταν περάσετε μετά το αντίδωρο κάτω και να δείτε και να πάρετε ως μία μικρά ευλογία. Θα μιλήσει κάποιος. Ελάτε και δύο λόγια θα ακούσετε. Άγιοι Πατέρες, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, δεν είναι ημέρα λόγου σήμερα για μας, είναι ημέρα προσευχής. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αισθάνομαι πολύ γεμάτος ευτυχισμένος που σήμερα ο Άγιος Παΐσιος έρχεται να μας πάρει από τη σκέπη του και να στείλει σε όλους μας, όλους όσους έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα για να είναι σήμερα μαζί μας, ακόμα και από την Κύπρο, αυτό το μήνυμα ενότητας, αγάπης και αλληλεγγύης, το οποίο μετέφερε ο Άγιος και συνεχίζουμε να μεταφέρουμε και εμείς